Σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνώστης της ασφαλιστικής αγοράς, είναι φιλέλληνας κατά τη δικιά μου άποψη, είναι 30 χρόνια στη χώρα και έχει προσαρμοστεί άψογα, μιας και είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχει έρθει από το εξωτερικό, από την Ιταλία που είναι η καταγωγή του, μιλάει πολύ καλά ελληνικά και είναι ποιος άλλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο CEO της AIG εδώ στην Ελλάδα, ο κύριος Τζουζέπε Τζόρνο. Τζουζέπε, καλησπέρα, μας ακούς? Καλησπέρα, σας ακούω, μια χαρά. Γεια σου Κωνσταντίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για το χρόνο. Ξέρω το πρόγραμμα είναι βαρύ, ειδικά υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε όλοι τον τελευταίο χρόνο. Και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με το πώς έκλεισε το 2020 αυτή η δύσκολη χρονιά για την AIG. Λοιπόν, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα και για τα καλά λόγια. Όποιος διοικεί εταιρείες και δουλεύει σε εταιρείες ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κάθε χρονιά έχει τις προκλήσεις της. Το 2020 είχε και μία παραπάνω πρόκληση, η οποία ήταν αυτή της πανδημίας, όπου θα έλεγα ότι όλες οι επιχειρήσεις έπρεπε και οι εργαζόμενοι έπρεπε να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο μοντέλο, ένα καινούριο τρόπο εργασίας, ένα καινούριο επιχειρηματικό μοντέλο. Με μία βασική, ένα βασικό στοιχείο, το οποίο είναι αυτό της τηλεργασίας. Πιστεύω ότι ως εταιρεία το διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Οι στόχοι που είχαμε θέσει για τη χρονιά αυτή που πέρασε, τους πιάσαμε σε μεγάλο βαθμό και είμαστε, θα έλεγα, πάρα πολύ περήφανοι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα αποτελέσματα που καταφέραμε να πετύχουμε. Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα από τα παραγωγικά αυτά μεγέθη της χρονιάς? Παραγωγικά δεν μπορώ να δώσω καμία εικόνα, διότι πρέπει να είναι audited τα νούμερά μας πριν να μπορέσουμε να τα δώσουμε σε κοινό. Αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε πάρα πολύ μικρή απόκληση από το budget. Πάρα πολύ μικρή. Της τάξης του κάτω από το 5% σε μια χρονιά η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι και αύξηση υπό τα δεδομένα αυτά, έτσι δεν είναι? Κωνσταντίνε, θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς έτσι κάποιος. Νομίζω ότι στη ζωή μιας εταιρείας δεν είναι μόνο το παραγωγικό κομμάτι. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία σε εμάς έχουν συμβεί σε μια ακριβώς πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και το οποίο πρέπει να αυξάνει το βαθμό της υπερηφάνειας που νιώθουμε σαν υπάλληλοι της εταιρείας αυτής. Εμείς μπήκαμε σε τηλεργασία από 13 Μαρτίου του 2020. Το 100% του προσωπικού, έχοντας κάνει στις προηγούμενες δύο μέρες, δηλαδή 12 και 11 Μαρτίου, δοκιμή με το 1/3 κάθε φορά του προσωπικού, για να δούμε αν τα συστήματά μας αντέχανε. Έτσι. Άρα, θα μου πεις πώς θυμάσαι τις ημερομηνίες αυτές. Δεν νομίζω ότι μπορείς αυτή την ημερομηνία να τη ξεχάσεις ποτέ. Όπως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ημερομηνία που θα επιστρέψουν στα γραφεία. Έτσι, πέρα από αυτό, νομίζω ότι έχοντας σαν σκοπό την προστασία των εργαζομένων μας, έτσι, βάλαμε μπρος σε εφαρμογή την πολιτική τηλεργασίας. Συνεχίσαμε να εξυπηρετήσουμε απρόσκοπα τους ασφαλιστές και τους πελάτες μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυτής. Και κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχω ακούσει ότι έχει γίνει σε μια άλλη εταιρεία στον κόσμο, εμείς αλλάξαμε ριζικά όλα τα συστήματά μας. Δηλαδή είχαμε ένα σύστημα το οποίο έκανε διαχείριση συμβολέων και ζημιών, ένα άλλο σύστημα που έκανε ήταν το πόρταλ των συνεργατών, ένα άλλο σύστημα το οποίο είναι το λογιστήριο κτλ. Αυτά τα πήραμε, τα πετάξαμε και τα αντικαταστήσαμε με ένα καινούριο σύστημα, το οποίο είναι γραμμικό. Δηλαδή η διαχείριση συμβολέων και ζημιών μαζί με το πόρταλ είναι σε μία γραμμή. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο και φιλικό προς τους πελάτες και συνεργάτες.
αυτό το κάναμε από το σπίτι. Έτσι, και νομίζω ότι πραγματικά, παρόλο που υπήρχε πάρα πολύ πίεση, διότι ξέρουμε ότι η τηλεργασία μπορεί να είναι καλή, αλλά λόγω των συνδέσεων, λόγω διαφόρων άλλων δυσκολιών, μπορεί να αυξάνονται οι χρόνοι κατά 15, 10, 20%, δεν ξέρω πόσο. Αλλά πιστεύω ότι παρόλο την πίεση, παρόλο τις διάφορες δυσκολίες τεχνικές που υπήρχαν, είμαι σίγουρος, και είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν, θεωρώ ότι όλοι οι υπάλληλοι, έτσι, σηκώσαμε όχι μόνο σηκώσαμε και παραπάνω από αυτό που μας αναλογούσε, προκειμένου να πετύχει αυτό το project. Και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος και κάθε υπάλληλος της ΑΕΓ πρέπει να είναι περήφανος για αυτή την μεγάλη επιτυχία. Λίγο πολύ μου έχετε πει τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει, λοιπόν, ή που λάβατε τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Σε ποιους τομείς όμως εστιάσετε περισσότερο στις προσπάθειές σας το 2020? Όπως προανέφερα, εμείς εργαζόμαστε από τα σπίτια από το Μάρτιο του 2020. Έτσι. Θεωρήσαμε ότι καταρχάς έπρεπε να καθήκον μας ήταν να σεβαστούμε τις νέες συνθήκες και να προστατέψουμε τους συναδέλφους, τους συνεργάτες μας που επισκέφτονται την εταιρεία, τους πελάτες. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, έτσι, χωρίς διακοπή. Αυτό που είναι η στρατηγική μας και η στρατηγική μας προσέγγιση όσον αφορά την αγορά, τα προϊόντα μας κτλ., τα έχουμε και οι υπηρεσίες μας και τη βελτίωση του customer experience που πάντα προσπαθούμε να πετύχουμε. Αυτά είναι τα κομμάτια στα οποία έχουμε δουλέψει και το 2020. Εν μέσω διαφόρων προβλημάτων, εν μέσω διαφόρων προκλήσεων, όπως μπορεί να είναι η αλλαγή συστημάτων ή η τηλεργασία. Αλλά είμαστε πάντα προσιλωμένοι σε αυτά που πιστεύουμε ότι δίνουν αξία στους συνεργάτες, στους πελάτες και εν τέλει και δίνουν αξία στην ασφαλιστική αγορά εν γέννη. Βρισκόμαστε πλέον στο 2021. Πόσο αισιόδοξος είστε για αυτή τη χρονιά αναφορικά με την πορεία της ιδιωτικής ασφάλισης? Εδώ πρέπει να κάνουμε μία μικρή αναφορά στο γεγονός ότι η ασφαλιστική βιομηχανία στην Ελλάδα έχει δώσει διαχρονικά δείγματα αντοχής. Αν αναλογιστούμε τη μείωση των κεφαλαίων από το PSI, τη μείωση παραγωγής στα σκληρά χρόνια της οικονομικής κρίσης, τα capital controls, τη δυνατότητα άντλησης και το αποτέλεσμα άντλησης κεφαλαίων για σωστότερη κεφαλαιοποίηση των εταιριών λόγω του Solvency II, τα κεφάλαια υπό διαχείριση που έχει η ασφαλιστική βιομηχανία, η εφαρμογή του πλαίσιου του Solvency II και αυτή που θα είναι η εφαρμογή του καινούριου αναβαθμισμένου πλαισίου. Νομίζω ότι ο κλάδος μας μπορεί και πρέπει να κάνει παραπάνω. Και το παραπάνω είναι καινοτομία, πιο σωστές υπηρεσίες, πιο σωστή σύμπραξη όσον αφορά τις συντάξεις και τους καταστροφικούς κινδύνους. Έτσι, δεν είμαστε και δεν πρέπει να είμαστε μεμονωμένοι. Μία ασφαλιστική βιομηχανία από εδώ και το κράτος από εκεί. Νομίζω ότι όταν έχεις αυτό το collectiveness, έτσι, αυτό το μαζί, νομίζω ότι πετυχαίνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Τώρα θέλω να ρωτήσω τι προσδοκάτε συγκεκριμένα από την AIG αυτή τη χρονιά. Εμείς, όπως είπα πριν, παραμένουμε συνεπείς στην στρατηγική μας, ό,τι και να συμβαίνει γύρω-γύρω. Διατηρώντας και ενισχύοντας την εταιρική μας κουλτούρα. Έτσι. Έχουμε, πιστεύω, δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να συνεχίζουμε την βιώσιμη ανάπτυξή μας. Και προφανώς θα πετύχουμε και με ταχύτερους ρυθμούς τώρα που έχουμε και ένα καινούριες υποδομές. Θέλουμε να συνεχίζουμε να έχουμε όχι την πρωτιά, αλλά εκεί που μας ανήκει και εκεί που πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε μία ισχυρότερη ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της χώρας. Και νομίζω ότι έχουμε όλα τα στοιχεία προκειμένου να το πετύχουμε αυτό.
Να ρωτήσω σε ποιους τομείς συγκεκριμένα θα εστιάσετε. Βρισκόμαστε σε μία εποχή στην οποία οι εξελίξεις έρχονται με πάρα πολύ ταχύς ρυθμούς. Το 2021 αναμένουμε τις νέες προκλήσεις που θα προκύψουν και σχετίζουν με την εξισορρόπηση της μεταξύ εργασίας, σπίτι και οικογένεια, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και την αβεβαιότητα που δημιουργείται από την πανδημία, που συνεχίζει, έτσι, και το χτύπημα που θα έχει στην οικονομία, το οποίο θα το δούμε μετά, δεν το βλέπουμε τώρα. Τώρα πρόσθετα είμαστε αφοσιωμένοι στην πανδημία. Τα θέματα της ανάρρωσης θα τα βλέπουμε αργότερα. Στην AIG είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον που θα περιστρέφεται γύρω από την τεχνολογία και την καινοτομία, με απόλυτο σεβασμό, θα έλεγα, στους αξιακούς πυλώνες που θέσαμε το 2020, τόσο προς τους πελάτες όσο προς την ευρύτερη αγορά. Νομίζω ότι μία λέξη που είπα ήταν αυτή της καινοτομίας, είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει περισσότερο. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να, και όσο περνάει ο καιρός, δίνουμε όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία σε αυτό που είναι το customer experience. Διότι έχουμε τα προϊόντα, έχουμε τις υπηρεσίες, αλλά αυτό που μετράει τώρα είναι πια το customer experience. Δεν είναι μεμονωμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Τώρα, η AIG μας έχει συνηθίσει σε μια πολιτική αναπτυξιακή, η οποία φεύγει από τα τετριμένα, να το πω έτσι. Για παράδειγμα, στοχεύεται σε επιχειρήσεις, σε επιμέρους κλάδους και πολλές φορές, να το πω έτσι, επιτίθεστε με ελκυστικά πακέτα και στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Το 2021, πώς θα είναι η πολιτική ανάπτυξή σας? Δεν νομίζω ότι θα είμαστε εκτός από το πλαίσιο αυτό που έχουμε διαγράψει μέχρι τώρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι και εκεί είμαι απόλυτα πεπισμένος, ότι έχουμε πραγματικά τους κατάλληλους ανθρώπους, έχουμε την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση, έχουμε την ικανότητα, έχουμε δείξει ότι έχουμε και την δομή και την στάμινα και τα απαραίτητα προϊόντα προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Συνεχίζουμε να δουλέψουμε καθημερινά και συστηματικά, σχεδιάζοντας κάθε βήμα, έτσι, και προχωρώντας στο να πετύχουμε κάθε βήμα προς αυτή που θεωρούμε εμείς μια ανάπτυξη που δίνει νόημα στην εταιρεία, αλλά και στο πελατειακό μας κοινό. Νομίζω αυτό θα έλεγα ότι είναι η επόμενη μέρα που μας περιμένει, και δεν θα είναι μόνο το 2021, αλλά και από εδώ και στο εξής. Μάλιστα. Ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Θα ήθελα το σχόλιο σας για την πολιτική που θα ακολουθήσετε φέτος. Θα αλλάξετε κάτι και πώς βλέπετε και αυτό το κομμάτι της αγοράς μας? Εμείς ως εταιρεία είμαστε 97-98% διαμεσολάβηση. Άρα αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξουμε. Έχουμε παραδοσιακά κάποιους πελάτες απευθείας από τα παλιά χρόνια και συνεχίζουν να είναι εκεί. Οκ, δεν είναι κανένα πρόβλημα, αλλά πιστεύουμε, με τα ποσοστά που σας είπα, πιστεύουμε αχράθαντα στην διαμεσολάβηση. Είμαστε εδώ να προσφέρουμε προϊόντα, να προσφέρουμε εκπαίδευση, να προσφέρουμε υποστήριξη. Πρέπει όμως, όπως λέμε, ότι το ταγκό χορεύονται δύο άτομα, έτσι, πρέπει όμως και οι διαμεσολαβητές και οι συνεργάτες να αντιληφθούν ότι η ασφαλιστική εργασία έχει αλλάξει. Προϋποθέτει περισσότερη γνώση, περισσότερη αφοσίωση, περισσότερη ενημέρωση, διαφάνεια και διαδικασίες. Δεν είναι πια η δουλειά των 5 λεπτών, αλλά είναι μια συνεχής εξελισσόμενη προσπάθεια. Και αυτό πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι, διότι αυτό δίνει αξία στον τελικό καταναλωτή. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Αυτή τη βδομάδα είχαμε και τις εκλογές. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Και θα ήθελα τώρα σε αυτό το κομμάτι να σας ρωτήσω το εξής. Πώς βλέπετε την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα?
την ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια, πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθεί ο κλάδος μας? Ναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε μπροστά ένα ενδιαφέρον μέλλον. Όσον αφορά την Επιτροπή Αστική Ευθύνη που έχω την τιμή και τη χαρά να προεδρεύω εδώ και 5 διετίες πια, είναι 10 χρόνια. Αν σκεφτόμαστε την πολυπλοκότητα των νόμων και το εύρος των ευθυνών με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος καθημερινά ο καθένας από εμάς, κάποιος μόλις ανοίγει τα μάτια το πρωί θα πρέπει να πει είμαι ασφαλισμένος για αστική ευθύνη. Έτσι, μιλάμε για γενικές ευθύνες, μιλάμε για εργοδοτικές, μιλάμε για επαγγελματικές, μιλάμε για διοικητικές, μιλάμε για δεδομένα που διαχειριζόμαστε, μιλάμε για το περιβάλλον και πάρα πολλά άλλα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι διαμεσολαβητές έχουν ένα τεράστιο έργο μπροστά και μια τεράστια υποχρέωση, το οποίο απαιτεί γνώση. Και ως Επιτροπή εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε. Καλλιεργούμε το ενδιαφέρον και ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μεταδώσουμε αυτή τη γνώση, την συλλογική γνώση, έτσι, να την κατεβάζουμε σε ατομικό επίπεδο, σε underwriters, σε adjusters ζημιών, σε συνεργάτες, με διάφορους τρόπους, με τεχνικές παρουσιάσεις, με ένα λεξικό επεξήγησης όρων, με στατιστικά στοιχεία και ακόμα και με ψηφιακό τρόπο, έτσι, όπως απαιτούν οι τωρινές συνθήκες. Και τελευταία μέσα στον Φεβρουάριο έχουμε κάνει 2 πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις για τα στατιστικά στοιχεία και για την αστική ευθύνη και εργοδοτική ευθύνη έργων με 130 ακροατές στη κάθε μία. Άρα υπάρχει και ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ έργο προκειμένου τα νούμερα παραγωγής, αν αυτός είναι ο τρόπος να το μετρήσουμε, να ανταποκρίνονται στην σημασία του κομμάτι των ευθυνών. Μου δίνετε τώρα το ερέθισμα να ρωτήσω το εξής. Επειδή γνωρίζω ότι είστε ως εταιρεία αυθεντία, να το πω έτσι, στις αστικές ευθύνες και επειδή γνωρίζετε και καλά το αντικείμενο, ήθελα να γυρίσω λίγο στο κομμάτι της πανδημίας και στον COVID-19. Γίνονται πολλές συζητήσεις για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης. Τι καινούριο έχουμε από αυτού? Το καινούριο που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι καταρχάς να μιλήσουμε για την βασική έννοια της ασφάλειας. Η ασφάλεια είναι μια επιστήμη, στατιστική επιστήμη, έτσι. Όπου πολλοί, να το κάνω έτσι λίγο απλά, πολλοί πληρώνουν και λίγοι εισπράττουν. Αυτό είναι το νόημα. Η πανδημία είναι ένας κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από την ιδιωτική ασφάλιση, διότι δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχουν μελέτες, δεν υπάρχουν κεφάλαια. Αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, πρέπει να είναι οπωσδήποτε με κάποια σύμπραξη. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πολλές συζητήσεις πρώτα και μετά πρέπει να μπει η πλάτη του κράτους και ίσως και η πράτη της ιδιωτικής ασφάλισης προκειμένου να βρεθεί κάποιο είδος λύσης. Έτσι. Αλλά δεν είναι κάτι που ή καλύπτω ή δεν καλύπτω. Είναι κάτι πολύ 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 σύνθετο και θέλει πολύ κουβέντα προκειμένου να υπάρχει κάτι ουσιώδες και να μην υπάρχει απλούστα μία ντουφεκιά στον αέρα, η οποία αφήνει θέματα μετά έλλειψη κεφαλαίων και πτωχεύσεως ευδερειών. Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει ότι πώς η ασφαλιστική αγορά ασφαλίζει το σεισμό. Εκεί δεν παθαίνει πολλοί κόσμος ταυτόχρονα μία ζημιά. Είναι το ίδιο? Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, διότι ένα σεισμό πιάνει μία περιοχή συγκεκριμένη, ενώ η πανδημία πιάνει ολόκληρη μία χώρα ή ολόκληρο το πλανήτη. Είναι κάπως διαφορετικό. Δεν θα υπάρχει σεισμός που πιάνει όλο το πλανήτη. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε το σεισμό, μιλάμε σεισμό ή στην Σάμο ή στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Και υπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα, στατιστικά μοδέλα, τα οποία μας βοηθάνε να κάνουμε προβλέψεις. Εκεί στην πανδημία δεν υπάρχουν μοδέλα, από ό,τι ξέρω, που μας βοηθάνε να κάνουμε προβλέψεις.
Ήταν έτοιμη η αγορά, για η παγκόσμια αγορά, για ένα τέτοιο γεγονός? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, και γι' αυτό έχουν συζητήσει, έχουν ξεκινήσει πολλές κουβέντες, οι οποίες όμως δεν έχουν πάει ακόμα κάπου, διότι πραγματικά είναι ζόρικο το αντικείμενο, είναι δύσκολο το αντικείμενο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στην τοποθέτηση, στη μελέτη και στις ενδεχόμενες λύσεις που μπορεί να υπάρχουν. Θυμάμαι την τελευταία φορά που συμμετείχα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο ασφαλιστικό, εκείνο του Μόντε Κάρλο, όπου η αγορά έλεγε ότι ο μεγαλύτερος... παλιό καλό καιρό, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που φοβάται η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά είναι εκείνος του cyber risk. Και γνωρίζω ότι έχετε και αρκετή γνώση πάνω σε αυτό. Αλλά μάλλον, από ό,τι φαίνεται, δεν περιμέναν ότι θα έχουμε ένα γεγονός πολύ μεγαλύτερο όπως αυτό της πανδημίας. Ναι, ναι. Και το cyber είναι κάτι που είναι γνωστό και άγνωστο ακόμα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε όλες τις πτυχές του γκρι, όπως ήταν το έργο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια του cyber τα οποία είναι ακόμα υπό έρευνα και θα μας φυλάσσουν κάποιες εκπλήξεις, πιστεύω. Μιας και το λέμε, πόσο ενημερωμένοι είναι η κοινή γνώμη, πιστεύετε, σχετικά με τον κίνδυνο των κύβερνο επιθέσεων? Λίγο, και όμως η ενημέρωση έχει γεωμετρική πρόοδο. Με την έννοια του ότι όποιος παθαίνει, μαθαίνει. Αυτό γίνεται ουσιαστικά. Να αλλάξω σελίδα, να πάω στο κομμάτι των εξαγορών. Ζούμε μια εποχή και πριν την κρίση όπου έχουν γίνει αρκετές εξαγορές, ήδη και την προηγούμενη χρονιά είχαμε μια μεγάλη, στην ασφαλιστική αγορά. Πώς βλέπετε την AIG στο νέο τοπίο που δημιουργείται? Την βλέπω με οργανική προσέγγιση, θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι η AIG αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για κάποια εξαγορά, ούτε σε ελληνικό επίπεδο, ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά πραγματικά είναι κάτι που δεν γνωρίζω. Είμαι αρκετά μακριά από τα κέντρα αποφάσεων. Έχετε αρκετά χρόνια εδώ στην Ελλάδα και αρκετά χρόνια και στο τιμόνι της AIG. Πώς είναι η ζωή εδώ στην Ελλάδα? Έχει μεγαλύτερη ένταση από την Ιταλία? Η ζωή στην Ελλάδα είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολλές φορές με ρωτάνε αν θα γυρνούσα πίσω. Εγώ είμαι από το Πιεμόντ, έτσι, κοντά στο Τωρίνο είμαι. Άρα είμαι σε μια περιοχή με ομίχλη το χειμώνα και αρκετά ζέστη, υγρή ζέστη το καλοκαίρι, με πολλά κουνούπια. Άρα δεν νομίζω θα πήγαινα, θα προτιμώ να πάω στις Κυκλάδες, όπου συνηθίζω να πηγαίνω το καλοκαίρι, να παραθερίζω. Πάντως και η Ιταλία είναι μια θαυμάσια χώρα, έτσι. Δεν έχω τίποτα να πω πάνω σε αυτό. Και αν σκεφτείτε ότι σχεδόν η μισή ζωή μου είναι στην Ελλάδα και η μισή ζωή μου είναι στην Ιταλία. Άρα ουσιαστικά έχω πει και πόσο χρονών είμαι. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει αυτό. Η ένταση όταν την κρατάς σε ένα δημιουργικό επίπεδο, έτσι, είναι πολύ καλή. Πρέπει να είσαι όμως καλός μάστορας, για να χρησιμοποιήσω μια ελληνική λέξη, για να μην σου ξεφύγει το επίπεδο έντασης. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα ως χώρα και οι Έλληνες και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια που βρίσκεις πια σε χώρους εργασίας. Είναι το φιλότιμο. Έτσι, το να κάνω το κάτι της παραπάνω, το κάτι της που ακόμα και αν δεν μου ανήκει, αλλά θα το κάνω γιατί είναι για το καλό κοινό. Έτσι, αυτό εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Και με κάνει πολύ περήφανος που έχω πάρει αυτή την απόφαση να έρθω στην Ελλάδα πριν 30 χρόνια, ακολουθώντας την σύζυγό μου, και δεν το μετανιώνω ούτε καν δευτερόλεπτο. Κύριε Τζουζέπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε προκειμένου
να δημιουργήσουμε καλύτερες μέρες, οι οποίες μάλλον δεν θα έρθουν αμέσως τώρα το 2021, αλλά εμείς πρέπει να δουλέψουμε προκειμένου να τις δημιουργήσουμε και να έχουμε τα βαριά και σωστά και βαθιά θεμέλια για να χτίσουμε το μέλλον μας, ξεκινώντας από τώρα για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε πάρα πολύ έργο μπροστά. Οι ασφάλειες πρέπει να είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να πάει παρέα, αλλά μπρατσέτα, είναι μία από τις πρώτες λέξεις που άκουσα όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, η οποία είναι πολύ ιταλική, έτσι, με κάθε άνθρωπο. Αλλά εξαρτάται από μας να βγάλουμε από πάνω από τη λέξη ασφάλεια όλα αυτά τα μαύρα σύννεφα που έχουν δυστυχώς μπει σε πολλά χρόνια κακής λειτουργίας. Τώρα που έχουμε μια φοβερή ευκαιρία και είμαστε εποπτευόμενοι και είμαστε σε πολύ καλό σημείο, πρέπει πραγματικά να κάνουν οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας, προκειμένου αυτό το θεσμό, αυτό το αγαθό να είναι στη καθημερινή μας ζωή και στη καθημερινή ζωή κάθε Έλληνα και κάθε πολίτη. Αξίζει λοιπόν κάποιος να ασχοληθεί και με αυτό το επάγγελμα επαγγελματικά? Όχι μόνο αξίζει, πρέπει. Δηλαδή είναι, πιστεύω, ένα από τα πιο σεξι επαγγέλματα που υπάρχουν. Αν σκεφτείτε μια ασφαλιστική εταιρεία, έτσι, τι άτομα απασχολεί και τι ειδικότητες απασχολεί, είναι απίστευτο. Οικονομολόγοι, νομικοί, μάρκετινγκ, ψυχολόγοι, μηχανικοί, γιατροί. Πείτε μου εσείς κάτι που δεν απασχολείτε στην ασφαλιστική βιομηχανία. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει μια εστρατεία στα πανεπιστήμια. Πραγματικά δεν πρέπει να μείνει έξω κανείς από τον ασφαλιστικό κόσμο, διότι είναι πραγματικά μια συναρπαστική δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.